Σε λίγο θα έχουμε Τάσο Νικολογιάννη. Γεια σας, Τάσο, τι κάνεις? Καλώς τον. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά με υπόψη μας ότι στην κανονική διάρκεια του βαθμίματος ο Παναθηναϊκός έχασε 2 βαθμούς στο μάτσο αυτό με τη Λαμία και η Λαμία έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ήρθε 2-2. Έχουν δώσει πολύ μεγάλο βάρος στο παιχνίδι. Οι παίκτες ξέρουν πολύ καλά και θυμούνται πολύ καλά το παιχνίδι αυτό και ο προπονητής και είναι αποφασισμένοι σήμερα να κερδίσουν και να το κάνουν και με ένα πιστικό τρόπο ώστε να παραμείνουν στη διοίκηση του παραδείγματος και να αξιοποιήσουν και τις δύο συνεχόμενες νίκες που έκαναν με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Διότι οποιαδήποτε απώλεια βαθμών στο σημερινό μάτς ή στο μάτς με τη Λαμία την άλλη εβδομάδα ουσιαστικά βγάζει, επί της ουσίας βγάζει τον Παναθηναϊκό εκτός του παραδείγματος. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι στο θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε τον Βόλο και αυτό του στήξε στο τέλος στο να μην πάρει το πρωτάθλημα. Να πω ότι φαίνεται ότι όπως είπαμε και χθες αλλά και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Τερίν προσανατολίζεται να παίξει με 2 επιθετικούς. Είναι κάτι που του άρεσε στο παιχνίδι με τον Άρη, έβαλε και τον κόλλο ο Σπόρος. Ο Σπόρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σε ψυχολογία και θέλει να το αξιοποιήσει αυτό μαζί με τον Φώτη Ιωαννίδη που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος. Τερματοφύλακας ο Τραγκόσκι, δεξιά ο Κότσιας, αριστερά ο Χουάνκαρ. Ο Μλαντένοβιτς έχει ίσως είναι εκτός. Ο Γετβάη με τον Ακαϊντίν στο κέντρο της άμυνας. Ο Αράο με τον Τζέριν, τον Μπακασέτα και τον Μπερνάρ στα χαφ και μπροστά ο Σπόραρ και ο Ιωαννίδης. Αυτή φαίνεται να είναι η πιθανή εντεκάδα. Δεν αποκλείω να έχει κάποια έκπληξη, αλλά το πιο πιθανό είναι να δούμε αυτό το σχήμα σε 4-4-2 με στόχο ο Τερίμ να πιέσει την άμυνα της Λαμίας με τον Σπόρα και την Ιωαννίδη. Έχει εντοπίσει ότι υπάρχουν κενά. Ξέρει πολύ καλό βέβαια ότι η Λαμία είναι μια ομάδα που όταν κλέβει την μπάλα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Στην Τούμπα πριν από 2 αγωνιστικές προηγήθηκε. Προηγήθηκε και όχι μόνο προηγήθηκε. Έχασε και άλλες στιγμές. Και ένα δεύτερο γκολ του Τσουρούλη που ήταν offside και ακυρώθηκε και είχε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες να κάνει το 0-2. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο τέλος του ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε την νίκη ουσιαστικά με τον γκολ του ΣΒΑΠ και μετά έβαλε και ένα τρίτο γκολ. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά όταν κλέβει τις μπάλες. Γι' αυτό και έχει δείξει βίντεο ο Τερίμ στους παίκτες την Παρασκευή. Κυρίως με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Λαμία 2-2 εντοπίζοντας και τα λάθη που έκανε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα αλλά κυρίως όταν είχε την μπάλα και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και έχασαν γιατί το Παναθηναϊκός και το παιχνίδι έχασε πολλές ευκαιρίες και θέλει να δει ένα διαφορετικό πρόσωπο σήμερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αλλά όσον αφορά και την ασφαλιστική λειτουργία. Να πω κάτι ότι έχει βγει μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό για τον κόσμο ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Να πούμε ότι ήδη ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα όσα έγιναν εκτός γηπέδου με την ΑΕΚ όταν 50 άτομα προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο και τελικά μπήκαν 20 από αυτούς με τιμωρία του εισιτήρου 13. Δηλαδή το πέταλο, η οργανωμένη παράδειγμα δεν θα είναι σήμερα στο γήπεδο και είναι μια πολύ μεγάλη πούση για τον Παναθηναϊκό γιατί είναι η δύναμή του στα παιχνίδια στη Λεωφόρο. Και για να μην συμβεί κάτι ακόμα χειρότερο, δηλαδή να κλείσει όλη η Λεωφόρο, σήμερα δεν πρέπει να πέσει το χαρτοπετσέτα στο γήπεδο και υπάρχει σχετική ανακοίνωση που λέει αναλυτικά τις τιμωρίες για καπνογόνα, για βεγγαλικά και υπάρχει και μία ακόμα λεπτομέρεια για το ονομαστικό εισιτήριο. Ναι. Όπου ο νέος νόμος λέει ότι όποιος πάει με εισιτήριο άλλου πληρώνει 500 ευρώ πρόστιμο και όποιος τον ανακαλύψουν την πληρώνει και αυτός που έχει το εισιτήριο και είναι δικό του και αυτός που δεν πάει στο γήπεδο και κινδυνεύει η ομάδα να κλείσει και η θύρα ολόκληρη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πλέον πολύ αυστηρά τα πράγματα, είναι πολύ αυστηρές οι ποινές. Το είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική έπαιξε χωρίς κόσμο με τον Άρη. Ναι, ναι. Το βλέπουμε σήμερα ο Παναθηναϊκός στερείται τους οργανωμένους του οπαδούς. Και στο μπάσκετ οπότε, έχουν βέσει καμπάνες, γενικά έχει γι' αυτό πολύ λέω, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Σήμερα όσοι πάνε στο γήπεδο δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό και υπάρχει σχετική ανακοίνωση για τους προελέγχους που υπάρχουν στην αστυνομία. Της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στο site. Ωραία, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, γεια σας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.